ποιητικό για να θωρακίσει το ότι δεν θα πάνε χρήματα που κόβουμε από συνταξιούχους, μισθωτούς κλπ. Για προγράμματα που δεν πιάνουν τον τόπο. Και έτσι δεν έγινε καμία έγκριση καινούριου προγράμματος, απολύτως καμία σε όλη την. Υπήρξε δηλαδή χρηματοδότηση ΜΚΟ το 10. Δεν υπήρξε καμία έγκριση νέου προγράμματος. Υπήρξαν κάποιες αποπληρωμές προγραμμάτων που είχαμε από το παρελθόν. Αλλά ούτε ένα, και μάλιστα εδώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω ότι ήταν μία μάχη που έδωσα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε προκήρυξη, να πω σε οποιονδήποτε ήρθε να μου πει: μα κοίταξε το τάδε πρόγραμμα είναι και δεν είναι. Όταν δεν υπάρχει προκήρυξη, δεν κοιτάζουμε κανένα πρόγραμμα. Δεν εγκρίθηκε απολύτως τίποτα. Και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίζουμε. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια. Να πω για το παρατηρητήριο εξαγωγών, αν θέλετε, κύριε Γκάσιο, υπάρχει μια διαφάνεια που αναφέρουμε τα 5 καινούργια σημεία που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Το παρατηρητήριο εξαγωγών είναι κάτι το οποίο θέλουμε και έχουμε βάλει στόχο να υλοποιήσουμε μέσα στο 2011, που θα εμφανίζεται και στα διαδικτυακά εργαλεία του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με τη δουλειά που κάνουμε για την ψηφιακή σύγκληση, το brand name της χώρας, το οποίο επίσης αναφέρατε, αλλά και δύο πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά, που είναι το θέμα της θέσπισης βραβείων εξωστρέφειας. Είχα την τύχη προχτές στην Κύπρο να παρακολουθήσω την απονομή των βραβείων από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόφια, και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για πρόθεση εξωστρέφειας, όπως και την υποστήριξη των νέων για εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι όλα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να πω για το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών που είπατε, ότι ακριβώς ένα σημείο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί είναι ένα συμβούλιο το οποίο πρακτικά δεν λειτουργούσε. Ήταν ένας διάλογος κοφών όπου βρίσκονταν όλοι γύρω από ένα τραπέζι, ο καθένας στον καημό του και έφευγε. Για την εκπαίδευση, και αυτό με φέρνει και στις ερωτήσεις του κυρίου Κοραντή, δεν θα τις πάω με τη σειρά όλες, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης που έχουμε βάλει μέσα στον προγραμματισμό μας είναι αυτό ακριβώς. Όχι μόνο του ΟΗΕ, αλλά όλα τα στελέχη του διπλωματικού σώματος πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική διπλωματία, ακόμα, και θα πάω και να βγούμε πιο πέρα, να διεκδικήσουν και συγκεκριμένες προσπάθειες που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι ντροπή ο εκπρόσωπος της χώρας, είτε είναι πολιτικός εκπρόσωπος, υπουργός που πηγαίνει σε ταξίδι, είτε ο πρέσβης ή κάποιος τέλεχος της πρεσβείας, να υποστηρίξει μία επιχειρηματική προσπάθεια που γίνεται. Και δεν σημαίνει ότι απαραίτητος υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, πρόβλημα διαφάνειας. Είναι η δουλειά τους να το κάνουν, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ δέχομαι. Θα σας πω, κύριε Κορατή. Μια ερώτηση, ναι. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, αν θέλετε να διακόψετε παράνομα, τουλάχιστον διακόψτε. Τώρα ο κύριος Κορατής νομίζω ότι έχει τόση εμπειρία. Που... Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί όμως, εμείς δεν κάνω. Πατημένο είναι. Έχω την άδειά σας. Ευχαριστώ. Επιγενωμένη νομοποίηση. Κύριε Υπουργέ, με αφορμή αυτό το οποίο είπατε πολύ σωστά, να θέσω ένα ερώτημα. Αφού πράγματι επιδιώκεται μια τέτοια συνέργεια μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και διπλωματικών αρχών, γιατί δεν επιτρέπεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκείνες που το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, να δώσουν το απαραίτητο χρηματικό κάλυμα στις πρεσβείες μας για να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις 25 Μαρτίου. Τις απαγορεύσατε πέρσι. Τώρα θα με βάλετε σε μπελάδες με τον Υπουργό μου. Γιατί υποθέτω ότι θα θέλει ο ίδιος. Είστε μέλος της κυβέρνησης. Φέρετε το μέρος της κυβέρνησης σε συγκεκριμένο χώρο. Αλλά εδώ σας θέτω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν μπορείτε να το απαντήσετε. Έχει καλώς. Όχι, μπορώ να το απαντήσω. Απλώς αφήστε με να το απαντήσω. Εντάξει, έκτακτα. Λέω ότι θα με βάλετε σε μπελάδες με τον Υπουργό μου, γιατί πιθανότητα θα θέλει να το ανακοινώσει ο ίδιος. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αύριο έχουμε προγραμματίσει και εμείς σαν εκπρόσωποι της οικονομικής διπλωματίας πήραμε, αν θέλετε, όχι την πρωτοβουλία, γιατί είναι του Υπουργού η πρωτοβουλία, αλλά το οργανωτικό μέρος. Έχουμε συνάντηση με τους επικεφαλείς όλων των ενώσεων επαγγελματιών, ξενοδοχειακά επιμελητήρια, πλειοκτήτες, εφοπλιστές, ΣΕΒ κλπ. Με παρουσία του Υπουργού, ακριβώς να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να υπάρξει υποστήριξη από τους επιχειρηματικούς φορείς, ώστε να πραγματοποιηθεί με δικό του sponsoring αυτό το είδος. Και άρα σκεφτόμαστε πολύ ταυτόχρονα και πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, που δεν την ξέρατε. Αλλά... Λοιπόν, έτσι, και κυρίως αυτό τι σημαίνει, και χαίρομαι που το συζητάμε, γιατί αυτό σημαίνει και μία δέσμευση, το ότι το συζητάμε σε μία επιτροπή της Βουλής για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Θεωρώ ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι κάτι που είναι έξω και μακριά από τη λειτουργία της χώρας. Πρέπει να έχει και αυτό στη δική του συμμετοχή. Έτσι. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε επιμελητήρια και όχι σε εταιρείες.
Έρχομαι στο σχόλιο που είχε πει, δεν τελειώσαμε τις δικές σας ερωτήσεις, απλώς θα πάω με τη σειρά. Απλώς έρχομαι στο σχόλιο που έκανε ο κύριος Καμένος και επανέλαβε στη συνέχεια και η κυρία Παπαδημητρίου για την κοινοβουλευτική διπλωματία. Πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικό, το σημειώνω και θεωρώ ότι έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί πιστεύω ότι στη δουλειά που κάνουμε για την οικονομική τουλάχιστον διπλωματία, το να αξιοποιήσουμε τις επιτροπές φιλίας, που δεν το κάνουμε αρκετά, γι' αυτό σας λέω αποδέχομαι το σχόλιο 100%, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα αναλάβω ο ίδιος πρωτοβουλίες. Η πληροφόρηση που υπάρχει για την οικονομική συνεργασία, για τις περιοχές και το τι μπορούμε να κάνουμε, να έρχεται προς επιτροπές και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι πιο έμπρακτο, να συζητήσουμε με τις επιτροπές φιλίας για να γίνει αυτό. Κατά τα άλλα, και απαντώντας και στην κυρία Παπαδημητρίου, πρέπει να πω ότι και εγώ πριν βρεθώ σε αυτή τη θέση, ακριβώς σαν κοινοβουλευτικός, είχα και τη χαρά και την τύχη να συμμετέχω σε αρκετές από αυτές τις αποστολές. Και ξέρω πόσο σημαντικές είναι. Έχω αντιμετωπίσει και εγώ σαν βουλευτής το θέμα του να μην έχω ένα μπάτζ για να μπορώ να μπω. Μάλιστα με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Σταύρο τον Καλογιάννη, είχαμε τσακωθεί στον Παλί για αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσωπικά φρόντισα και για την Κοπενχάγη και για το Κανκούν και να καλέσω σε όλες τις συσκέψεις που γίνανε για να συντονιστούμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση από το Κοινοβούλιο και στις συναντήσεις και στις δύο συναντήσεις αυτές για την κλιματική αλλαγή. Είναι βέβαιο ότι μας ξεφεύγουν πράγματα. Και εκεί ακριβώς πρέπει να σας πω ότι εγώ σημείωσα και αυτά που είπατε για το θέμα των νερών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι το επόμενο πάρα πολύ μεγάλο θέμα που θα μας αντιμετωπίσει και έχοντας μεγάλη εμπειρία στο θέμα της προστασίας των υδάτινων πόρων από την προηγούμενη επαγγελματική μου ζωή, ξέρω ότι οι επιτροπές των κοινοβουλευτικών μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Γιατί είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους τους πολίτες. Λοιπόν, συνεχίζω. Απάντησα σε κάποια θέματα που είχατε θέσει, κύριε Καμένε, και για το reporting, ότι συμφωνώ πως να το κάνουμε πιο συχνά, αλλά και τους στόχους και αυτό που παρουσίασα θέλουμε κι εμείς να το βάλουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια, αν είναι δυνατόν, αναχώρα με συγκεκριμένους ακόμα και ημερολογιακά στόχους. Όπως κάνουν, για παράδειγμα, τα υποκαθιστήματα τραπεζών. Να ξέρουμε από το γραφείο ΟΕΗ, περιμένουμε αυτά τότε. Αλλιώς δεν μπορείς να μετρήσεις. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στον αέρα. Ναι, απλώς είναι κάποια θέματα που είναι σημαντικά. Ο κύριος Κορατής και όχι μόνο θέσαν το ζήτημα της εξοικονόμησης και της πολύ μεγάλης στενότητας σε σχέση με τις αρχές εξωτερικού. Πρέπει να σας πω ότι και προσωπικά είμαι πολύ ανήσυχος για αυτό το θέμα. Είμαι πολύ ανήσυχος γιατί πραγματικά, όταν και πολύ σωστά είπατε κύριε Βραμόπουλε, είναι η εικόνα της χώρας προς τα έξω και σε μια περίοδο κρίσης, αν η εικόνα είναι μίζερη, δεν βοηθάει. Το να είναι προσεκτική βοηθάει. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ προσεκτική εξέταση αυτό, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά που δίνουμε στις αρχές εξωτερικού δεν είναι στήριξη, είναι επένδυση. Είναι επένδυση και για την οικονομική διπλωματία, αλλά είναι και επένδυση συνολικά για τη θέση της χώρας και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε σε συνολικό επίπεδο διάθεσης των εθνικών πόρων τι κάνουμε για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους μαζί και με τα εργαλεία που χρειάζονται να έχουν. Και τα εργαλεία είναι το σημαντικότερο από όλα. Κύριε Κορατή, το θέσατε ότι σε μία δεξίωση δεν έχει σημασία να πας και να κρατάς ένα ποτήρι και να χαμογελάς. Πρέπει να ξέρεις και να έχεις ενημέρωση. Για παράδειγμα, πριν από μερικές μέρες, ήταν ίσως μία από τις πρώτες φορές που έγινε αυτό, που στείλαμε σε όλες τις αρχές εξωτερικού που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται ή μπορεί να εμπλακούν σε σχέση με τον αγωγό ITGI μία ενημερωτική εγκύκλιο που τους λέμε ότι θέλουμε να βγείτε και να κάνετε συναντήσεις, να διεκδικήσετε τα πλεονεκτήματα του δικού μας project απέναντι σε άλλες ανταγωνιστικές περιπτώσεις. Και πρέπει να πω εδώ ότι η αντίδραση από όλες τις αρχές εξωτερικού ήταν εξαιρετικά θετική. Δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε την πληροφόρηση για να το διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε, αλλά ξεκινάμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα ανοίξω το θέμα της Αιγύπτου με την άδειά σας, γιατί νομίζω ότι θα μας έπαιρνε πάρα πολλές ώρες. Είναι τεράστιο, είναι πολύ σημαντικό, επηρεάζει και οικονομικά και γεωπολιτικά. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι εμείς, με σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, θα εξασφαλίσουμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η παρουσία της Ελλάδας, που είναι μακροχρόνια και σημαντική στην Αίγυπτο, θα συνεχίσει να είναι σημαντική με οποιοδήποτε καθεστώς, που προφανώς πρέπει να είναι σε πλαίσια δημοκρατικών διαδικασιών. Έρχομαι όμως σε δύο σημεία που έθεσε, τρία σημεία που έχει θέσει ο κύριος Βαρβιτσιώτης και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο σε αυτά, γιατί είχα και την τιμή να αναλάβω σαν συνεχιστής του έργου του στο Υπουργείο αυτό. Πρέπει να πω λοιπόν ότι από όλα αυτά που πήραμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, σε κάποια πράγματα δεν προχωρήσαμε γιατί
Υπήρχε διαφορετική άποψη και αυτό υπάρχει. Θυμίζω στον κύριο Βαρουτσιώτη ότι όταν είχαμε βρεθεί τη μέρα της παράδοσης παραλαβής, μου είχατε πει ότι πρέπει ο ΟΠΕ να έρθει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο ΟΠΕ. Γιατί δεν είναι αλλάζοντας στέγη η διόρθωση των προβλημάτων, είναι το θέμα της διόρθωσης της οργάνωσης και του τρόπου που λειτουργεί. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε στον πρώτο χρόνο το κάναμε, να συντονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε για να μην υπάρχει επικάλυψη. Υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία ήταν πολύ σωστά ο σχεδιασμός, έτσι δεν απαξιώνω κάτι και το είχα πει και στην προηγούμενη συνάντηση ότι θέλω και να ευχαριστήσω και να τιμήσω τη δουλειά που είχατε κάνει, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν συμφωνούσαμε. Επίσης να πω ότι για τα γραφεία ΟΗ, για τη διασπορά που βλέπουμε, αυτή είναι η σημερινή διασπορά, έτσι δεν είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν αδύνατο να μην υπάρχουν ανταποκρίσεις από τη στιγμή που οι μισές από